συναδέλφες και συνάδελφοι. Η προστασία της λαϊκής κατοικίας πρέπει να αποτελέσει ζήτημα αιχμής για κάθε συνδικάτο. Η κυβέρνηση με δύο νομοσχέδια, σε συνέχεια όλων των προηγούμενων νόμων και παρεμβάσεων πάνω σε αυτό το ζήτημα από όλες τις κυβερνήσεις, καταργεί ουσιαστικά κάθε ίχνος προστασίας πρώτης κατοικίας και ετοιμάζεται να προχωρήσει με τους τραπεζίτες σε παράλληλο πληστηριασμό το επόμενο διάστημα, όπως και οι ίδιοι ομολογούν. Για πρώτη φορά προβλέπεται η πτώχευση φυσικού προσώπου, ακόμα και με εντολή της τράπεζας ή του εισαγγελέα. Μιλάμε για πλήρη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ αυτού και του εισοδήματος του οφειλέτη, αυτού που υπερβαίνει το ποσό που κράτος και τραπεζίτες θεωρούν ως ελάχιστο απαραίτητο για να επιβιώσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, προτείνεται ως λύση να γίνεις νικάρης στο σπίτι σου, το οποίο θα περάσει στα χέρια ιδιωτικής εταιρείας και θα πληρώνεις νίκη και μετά από αρκετά χρόνια θα μπορείς να πάρεις νέο δάνειο και να το ξαναγοράσεις. Πρόκειται δηλαδή για ένα τρομακτικό δίλημα. Απέναντι στη συντονισμένη αυτή επίθεση κράτους και τραπεζιτών, που σφίγγουν κι άλλο τη φιλιά στο λαιμό των οφειλετών, πρέπει να αναπτυχθεί ένα ισχυρό κίνημα αντίστασης μέσω χώρου δουλειάς σε κάθε γειτονιά. Το κάθε σωματείο, κάθε φορέας, κάθε συνδικαλιστής έχουμε χρέος να βγούμε μπροστά, να περιφρουρήσουμε την εργατική λαϊκή περιουσία, να αποτρέψουμε την αρπαγή της λαϊκής κατοικίας. Το κάθε σωματείο να έρθει σε επαφή με τα μέλη του, να εκφραστεί ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης. Να μείνει στα χαρτιά ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που θεωρεί ιδιώνυμο αδίκημα τον αγώνα ενάντια στους πληστηριασμούς. Δεν είναι υπόθεση μόνο αυτού που χάνει το σπίτι του. Δεν είναι υπόθεση μόνο των τραπεζοϋπαλλήλων και του κλαδικού σωματείου χρηματοπιστωτικού να δυναμώσουν την πάλη τους απέναντι στα κοράκια, τους τραπεζίτες και τα φανς. Το σωματείο μας προτάσει το σύνθημα να αποσυρθεί τώρα αυτός ο νόμος και καλεί σε κινητοποίηση τη μέρα που θα ψηφίζεται. Απαιτούμε το κούρεμα των χρεών της λαϊκής οικογένειας κόντρα στην αποσιώπηση αυτού του ζητήματος από σύσσωμους, κυβέρνηση, υπόλοιπα αστικά κόμματα, εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό που κάνουν τα στραβά μάτια. Οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια έχουν κεφαλαιοποιηθεί με δεκάδες δις ευρώ με αφορμή τα κόκκινα δάνεια, τα οποία θέλουν να ξεφορτωθούν και μαζί με αυτά τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζονται και οι αποσχίσεις και στις υπόλοιπες τράπεζες, μεταφέροντας όγκο εργασιών σε φανς και ιδιωτικές εταιρείες. Ταυτόχρονα συνεχίζει να προχωράει με γοργούς ρυθμούς η περαιτέρω μείωση των καταστημάτων και των τραπεζοπαλλήλων με νέα προγράμματα εθελούσεων απολύσεων. Η προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών που προωθεί συνολικά το τραπεζικό σύστημα όχι απλά δεν έρχεται να μειώσει τον εργάσιμο χρόνο, την εντατικοποίηση και τις απλήρωτες υπερορίες, όχι απλά δεν διασφαλίζει την εξυπηρέτηση των πελατών, κυρίως των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας που δεν είναι εξοικειωμένοι με τέτοιες διαδικασίες, αλλά εντάσσεται αποκλειστικά και μόνο στο στόχο των τραπεζιτών για μείωση λειτουργικού και εργασιακού κόστους. Από την αρχή της πανδημίας συνολικά στον κλάδο, όλα τα μέτρα πάρθηκαν με βάση τις ανάγκες του τραπεζικού κεφαλαίου και των μεγάλων επιχειρήσεων. Στις τράπεζες χρησιμοποιήθηκε και ακόμα συνεχίζει το μέτρο της τηλεργασίας, ενισχύοντας την αντιδικοποίηση και την απλήρωτη εργασία. Στις εταιρείες εφαρμόστηκαν το σύνολο των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, καταπατήθηκαν δικαιώματα και συμβάσεις. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Μέλλον, που προχώρησε σε αναστολές συμβάσεων από το Μάρτιο, στη συνέχεια εκπεριτροπής εργασίας συνδυαστικά με την τηλεργασία και τώρα προχωράει σε μαζικές απολύσεις μέσα από ένα υποτιθέμενο εκβιαστικό πρόγραμμα εθελούσιας, προσφέροντας ουσιαστικά στους εργαζόμενους την αποζημίωσή τους και 2 ή 3 μισθούς παραπάνω. Όσα μέτρα προστασίας για την υγεία των εργαζομένων πάρθηκαν, ήταν κάτω από τις δικές μας παρεμβάσεις και πιέσεις, των δικών μας δυνάμεων και σωματείων. Σε γενικές γραμμές όμως δεν έλειψαν οι παλινοδίες, καθώς τα ιατρικά πρωτόκολλα εφαρμόστηκαν κατά το δοκούν. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα εταιρείας εξυπηρέτησης της Τράπεζας Πειραιός, που έβαζε επιλεκτικά τους εργαζόμενους σε υποχρεωτική τηλεργασία ή τεστ με βάση τις ανάγκες του κάθε τμήματος, ή σε άλλον που είπε να δουλέψει μια μέρα από το σπίτι όταν γύρισε, από τη δουλειά, συγγνώμη, όταν γύρισε από τις διακοπές και μετά τηλεργασία. Απέναντι σε αυτή την επίθεση, νομίζουμε πρέπει τώρα να δυναμώσει ο αγώνας σε κάθε χώρο δουλειά για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των δικαιωμάτων του. Σε αυτή την υπόθεση, εμείς θα βγούμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αποφασιστικά δυσκολίες και καθυστερήσεις, όπως ο δικό μας κλάδο είναι η τηλεργασία, που οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι στα σπίτια τους. Αυτό κουβεντιάσαμε και στο πρόσφατο Διοικητικό Συμβούλιο και με ευθύνη και καταμερισμό αποφασίσαμε να βρούμε τρόπους να έρθουμε σε επαφή με τα μέλη μας, να φτάσουμε παντού για να μην μείνει κανένας μόνος του.